Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα να σας μιλήσω για τη μυθολογία, του μύτους, δηλαδή όπως παραμύτη, όπως φαντασία. Επειδή η μυθολογία είναι φαντασία, φιλοσοφία που δινούγιζαν οι άνθρωποι όπως παραμύτη και η μυθολογία έχει γίνει πίστη με πάρα πολύ. φαντασία τακτική τρόπο που δεν μπορεί κανένα να καταλάβει αν δεν προσέχει, αν δεν είναι πολύ προσεκτική. για αυτό το Ευαγγέλιο δίνει προειδοποίηση να προσέχουμε σε κάθε είδο τρισκία, ή κάθε είδο διδασκαλία που διδάσκεται μύτους, Δηλαδή, διδάσκει λίγη αλήθεια με το όνομα του Χριστού, όμω αναμίγονται με την παράδοση και με, το παραμύθι, όπως να φυλάει κάποιο τη εικόνε, να ανάβει κερί μέσω ναό, όλα αυτά δεν είναι πουθενά στο Ευαγγέλιο, δεν μας ζήτησε ο Θεός πουθενά, είναι μόνο μύτους, φαντασία, παράδοση, που οι άνθρωποι τη θρησκεία πρόσθετα, να καλύψω όμω με το όνομα Χριστό προστά, ώστε οι άνθρωποι όταν βλέπουν μόνο όνομα Χριστιανισμού και το Σταύρο. Οι άνθρωποι πιστεύουν όντω, ναι, είναι πίστη στο Χριστό, όμω πίσω από τη δασκαλία και τελετή που κάμουν είναι μόνο γεμάτη μύτο και παράδοση. Αυτή είναι επικίνδυνο, λέει το Ευαγγέλιο και δίνει προειδοποίηση. Ο Θεό είπε, μίλησε, έμπνευσε τον Απόστολ Παύλο, έγραψε για μα μέσω Ευαγγέλιο σαν προειδοποίηση από το μύθος, επειδή μύθος είναι μια τακτική που είναι δύσκολο άνθρωπο να αντιληφθεί αν δεν είναι πολύ προσεκτικό ότι αυτή η θρησκεία κρύβεται μύθος, Δεν εξαρτάται επειδή, επειδή, έχει όνομα Χριστό, δηλαδή χριστιανισμού. αλλά αν δεν πιστεύω, κα, σι, δηλαδή όλα τα λόγια να μην είναι, δεν είναι κατάρα από το Ευαγγέλιο, τότε είναι μύτος. Επειδή η αλήθεια πρέπει να είναι μόνο καταρά λόγια του Ευαγγέλιου, μόνο. Αυτή είναι η αληθινή πίστη που τα σώζει και εσένα και εμένα. Δηλαδή από την αρχή του Ευαγγέλιου γέννηση η παλιά διατήκη, μέχρι το τέλο του Ευαγγέλιου η καινή διατήκη είναι ο ίδιο Θεό, πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπο σε όλα αυτά, επειδή είναι ο ίδιο Θεό. Και δεν έχει σχέση επειδή στην παλιά διατήκη ο Θεό δεν ήρθε ακόμα σαν άνθρωπο με το όνομα Ιησού Χριστό, απλώς η παλιά διατήκη ο Θεό παρουσιάστηκε στο Ισραήλ σαν πατέρα Θεό. Όμως η καινή διατήκη ο Θεό ήρθε σαν άνθρωπο με το όνομα Ιησού Χριστό, αλλά είναι ο ίδιο Θεό για αυτό, Πρέπει να πιστεύουμε σε όλο το Ευαγγέλιο από το Γένεση, την Παλαιά διατήκη μέχρι το τέλο, την καινή διατήκη στην αποκάλυψη, την τελευταία σελίδα και να αφήσουμε ο Θεό προσωπικά να μα αποκαλύπτει την αλήθεια τη για να μην πέσουμε στην παγίδα του μύτου. Επειδή πολλά θρησκεία σήμερα έχουν όνομα και οι άνθρωποι που δεν ακού την αλήθεια του Ευαγγέλιο, όλο τα πιστεύουν. Εύκολο ο μύθο που κρύβεται πίσω από τη θρησκεία, τη διδασκαλία του, επειδή δεν έχει σχέση μόνο επειδή έχει όνομα Χριστιανό, αλλά έχει σχέση τι διδάσκω εκεί. Τι πιστεύω εκεί. Αν πιστεύω σαν να βαν το κερί, σε σι φύλλα, σε κόνε, αγκάλματα, όλα αυτά τα πράγματα. Τότε δεν είναι η αληθινή πίστη, αυτή είναι μύτος, δηλαδή είναι πίστη μύτος και κάθε πίστη που είναι, έγινε μύτος δεν μπορεί να φέρει κανένα συσωτηρία. Αυτή είναι παγίδα τακτική μεγάλη που οι άνθρωποι που δεν είναι κουαλίτια το Ευαγγέλιο παγκιδεύονται εκεί. Γι' αυτό χρειάζεσαι να γνωρίσεις το Ευαγγέλιο, είναι μόνο το Ευαγγέλιο που τα σώζει εσένα και εμένα. Γι' αυτό αν θέλει να ερευνήσει. Οποιοδήποτε πάει σε εσύ και πιστεύει ότι όντω υπάρχει αλήθεια, πρέπει να ερευνήσει με το φω του Ευαγγέλιο. Δηλαδή είναι το Ευαγγέλιο που τα δείξει αν αυτή η θρησκεία έχει αλήθεια ή όχι. Αν το Ευαγγέλιο, όλα που είναι στο Ευαγγέλιο δεν βρίσκεται εκεί στη θρησκεία, ή στη θρησκεία εκείνη υπάρχει άλλη πρόσθετα πράγματα όπω παράδοση, τότε είναι μύτο, δεν, δεν υπάρχει αλήθεια εκεί. Επειδή είναι το Ευαγγέλιο που είναι υπέρτατο. Το Ευαγγέλιο είναι που τεμέλιο μα για τη σωτηρία. Τεμέλιο την εξουσία για να έχουμε σωτηρία είναι το Ευαγγέλιο και όχι η θρησκεία. Γι' αυτό η θρησκεία έπρεπε να κτίζονται κάτω από τη διαταγή του Ευαγγέλιο. Αλλά σήμερα όμω η τρισ... πολλή θρησκεία κρατούμε μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά πίσω από τη θρησκεία του είναι ανάμειξη με λίγη αλήθεια, με μύτο, παράδοση και παραμύτη. Αυτό είναι μια φοβερό και τακτική μεγάλου για τη θρησκεία, για τον διάβολο, για τα δαιμόνια, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, για, για να κάνει πολλοί άνθρωποι που ή η πείσει στη θρησκεία εκείνη να απογοητευτούν επειδή τα κάσουν η σωτηρία, επειδή κανένα με, με την πίστη, με μύτος, τα βρει σωτηρία στο Θεό. Επειδή ο Θεό είναι αλήθεια και όχι μύθος. Και μύθος δεν είναι αλήθεια, είναι φαντασία. Αλλά ο Θεό είναι αληθινό. Το όνομα του Ευαγγέλιο αποκαλείται αληθινό. Και το πνεύμα του Άγιο που είναι πνεύμα του Άγιο, το τεό αποκαλείται πνεύμα τη αλήθεια. Άρα μύθος επειδή είναι φαντασία, δεν έχει καμιά σχέση με τη σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια με συμμετολογία. Να σας δώσω άλλο παράδειγμα να καταλαβαίνετε τι επικίνδυνο είναι το μύθος. Παράδειγμα, όταν εσύ πάει να ψωνίζει κάτι στο περίπτερο, κάτι μέσω πακέτο, η μπουκάλι, το βλέπεις μόνο επειδή γράφει όνομα και το παίρνει αμέσω κόρη να διαβάζει συστατικά ή τι περιεχόμενο είναι μέσα. Πρέπει να διαβάζει για να ξέρει τι περιεχόμενο, επειδή μπορεί να γίνει εταιρεία να πατάει και να γράφει μόνο όνομα, όμω κάτι άλλο να είναι μέσα. Το ίδιο, το ίδιο τρισκείε. Γράφει όνομα χριστιανισμού, αλλά διδάσκου παράδοση, διδάσκου μύθο, Πιάνει λίγα αλήθεια και γι' αυτό χρειάζομαστε να ξέρουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να ξέρει το Ευαγγέλιο να πιστεύει όλο και να αφήσει ο Θεό ο αόρατο να τον αποκαλύπτει. Δηλαδή, να πιστεύει στο Ευαγγέλιο πρώτο βήμα και να έχει σχέση κοινωνική με το Θεό, ώστε ο αληθινό Θεό ο αόρατο να τον αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, επειδή το Ευαγγέλιο είναι λόγια του Θεού που είναι δυσνοητό για μα. Αντί να το άνθρωπο κόρη τη βοήθεια του Θεού, κόρη στην αποκάλυψη του Θεού να καταλάβει το Ευαγγέλιο. Πριν πιστεύει κάποιος το Ευαγγέλιο πρέπει να κατανοεί. Δηλαδή να κατανοεί τι λέει ο Θεό εκεί. Το τέλημα του Θεό. Αλλά το κάποιος να διαβάζει μόνο παπαγαλιστικά και να διαβάζει με ανθρώπινο μυαλό για να καταλάβει, για να κατανοεί το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί. Χρειάζεται το Θεό ίδιο να τον αποκαλύπτει για να έχει κατανοήσει και να πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό... Εμεί πρέπει να κοιτάζουμε τι λέει ο Ευαγγέλιο και τι λέει η θρησκεία. Επειδή η θρησκεία έχει αναμίχτη μύτο με λίγη αλήθεια, σαν τόλωμα. Γι' αυτό κάθε θρησκεία που έχει κάνει μύτο τα κριτού από το Θεό. Σα λέω, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Κάθε θρησκεία που έχει κάνει μύτο έχει αναμίχτη λίγη αλήθεια με το όνομα του Ισού Χριστό, με τη μυτολογία τα κριτού σκληρά από το Θεό επειδή πλάνησα πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό η οργή του Θεότητα πέσει πάνω του, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα καθού, ή ήταν εξαιτία του, εξαιτία τη διδασκαλία του μύτους του. Αντί να διδάσκουν μόνο το Ευαγγέλιο, άρχιζαν να διδάσκουν παράδοση και μύτος με το όνομα χριστιανισμό έξω όπως δόλο. Αυτή είναι τακτική πάρα πολύ επικίνδυνο Γι' αυτό όλοι που σωτήρια, σρέψε σα που τέλετε σωτηρία, στρέψτε στα μάτια το Ευαγγέλιο. στρέψε τι λέει ο Θεό στο Ευαγγέλιο. Τι είναι το τέλημα του Θεού. Ζήτησε από το Θεό να αποκαλύπτει σε σένα. Μη πιστεύει σε παράδοση. Μη πιστεύει στη φαντασία που την ουγγάει η θρησκεία. Επειδή κάτι που λέει η θρησκεία που δεν βρίσκεται στο Ευαγγέλιο, να το ξέρει ότι είναι παράδοση, ότι είναι μύθο. Γι' αυτό μη πιστεύει στη θρησκεία. Αλλά το Ευαγγέλιο έχει εξουσία πάνω στι θρησκείε. Αυτό να το ξέρετε. Το Ευαγγέλιο έχει εξουσία πάνω στι θρησκείε. Το Ευαγγέλιο είναι τεμέλιο για τη σωτηρία του κάθε άνθρωπο... αν τον αφήνει ο Θεό ίδιο να τον οδηγεί. Διότι μόνο το Ευαγγέλιο μόνο του, αντί να το κεπίσει ο άνθρωπο να καταλάβει, γι' αυτό χρειάζεται κάθε άνθρωπο το Ευαγγέλιο που είναι τεμέλιο τη σωτηρία και κοινωνία με το αόρατο Θεό, τότε ο Θεό αόρατο να οδηγήσει τον άνθρωπο μέσα λόγια που μίλουσε στο Ευαγγέλιο, τότε ο άνθρωπο θα περπατήσει σωστά με το δρόμο της σωτηρίας, με τη σιγουριά. Αλλά η τρισκία, αν δεν είναι εκεί όλη την αλήθεια του Ευαγγέλιο είναι μόνο μύθος. δεν φέρει τον άνθρωπο τη σωτηρία αντίθετα, παίρνει τον άνθρωπο στη καταστροφή αντίθετα. Γι' αυτό είναι μεγάλη τακτική για να Παίρνει πολλοί άνθρωποι στην στη, στη καταστροφή, το μύθος, τη μυθολογία. Γι' αυτό η βάση της σωτηρίας μας δεν είναι η θρησκεία, αλλά το Ευαγγέλιο που έχει εξουσία πάνω σε όλες τις θρησκείες. Γι' αυτό σήμερα σας μίλησα για τη μυθολογία, για να το ξέρετε ότι πολλοί θρησκεία έχουν όνομα χριστιανό, έχουν όνομα χριστιανισμό, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται... Μυθολογία με παράδοση, με φαντασία, με φιλοσοφία, όμως μόνο παρουσιάζουν λίγη αλήθεια ώστε οι άνθρωποι να ακούνε λίγη αλήθεια και να συγκινητούν οι άνθρωποι και να νομίζουν ότι όντως είναι αληθινό, είναι ο Χριστός εκεί. Όχι αυτό είναι άλλο Χριστό λέει το Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι ένα Χριστό μυθολογία φαντασμένο και που δινούργησε δηλαδή και ο άνθρωπο. να μην το ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι Θεό ʋzilevi namavlepi mɛto aloteo na latrɛvumɛ alo idolatria eb kɛmitologia in aloidolatria ɛktɔsapo tinalitini latria pʋ mazitayoteo nato latrɛvumɛ sasa finedo oteonasasavlogi